Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Υγεία και Ευεξία». Το θέμα μας σήμερα είναι ρευματικές παθήσεις και φιλοξενούμενοι μας είναι η ρευματολόγος Δόκτωρ Θάλια Ρούσου. Καλησπέρα σας, κυρία Ρούσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για να μοιραστείτε μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις σας. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα προσπαθήσω να πω όσο γίνεται πιο απλά, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ναι, ώστε να είναι κατανοητά. Πολύ ωραία. Να αρχίσουμε νομίζω με τον όρο ρευματικές παθήσεις. Όταν λέμε ρευματικές παθήσεις, τι εννοούμε και ποιες είναι πιο συχνές ρευματικές παθήσεις, κυρία Ρούσου? Όταν λέμε ρευματικές παθήσεις, αναφερόμαστε σε ένα σύνολο νοσημάτων τα οποία έχουν ένα αρκετό εύρος και το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι πονάνε οι αρθρώσεις. Αυτά τα νοσήματα μπορεί να είναι εκφυλιστικά, δηλαδή να είναι επειδή κουράστηκε ή γέρασε μια άρθρωση, μπορεί να είναι αυτοάνοσα, που μία από τις εκδηλώσεις να είναι από τις αρθρώσεις, αλλά περισσότερο να μας ενδιαφέρουν άλλα συστήματα όπως τα νεφρά ή η καρδιά ή τα αγγεία, ή ακόμα και μεταβολικά, όπως είναι η οστεοπόρωση παραδείγματος χάρη. Που και αυτό βέβαια δεν πονάνε ακριβώς οι αρθρώσεις αυτή την περίπτωση, εκτός αν υπάρξουν κατάγματα, αλλά υπάγονται στα νοσήματα που παρακολουθούμε, διότι έχουν να κάνουν με το κόκαλο. Mm.